ένα έργο για τη γυναικεία περηφάνεια, τη δικαιοσύνη και το σεβασμό, που είναι δικαιώματα όλων των ανθρώπων και όχι μόνο των γυναικών. Πραγματικά μας ταξιδεύει σε ένα ιστορικό αλλά και ουσιαστικό περίπτωμα της θυσίας και των γυναικών μέσα στον χρόνο, αλλά και, και το πόσο οι γυναίκες μπορεί να οδηγήσουν και εμάς και την ανθρωπότητα σε έναν πολύ καλύτερο κόσμο. Το 2005 είχαμε την ιδέα το μνημείο αυτό να γίνει μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τελικά το καταφέραμε μερικά χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2021. Το μνημείο χαρακτηρίστηκε σαν μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να εξασφαλίσουμε την διαιώνιση της φροντίδας του από την πολιτεία και την απρόσκοπτη συντήρησή του στο διοικητικές. Ο χαρακτηρισμός του γλυπτού σαν μνημείο ενέτεινε την προσπάθεια του Ιδρύματος Ζωγκολόπουλου για την ανάδειξή του, θεωρώντας το μοναδικό έργο τέχνης με παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι το μοναδικό γλυπτό αυτής της κλίμακας, 15 μέτρων ύψους, το οποίο είναι αφιερωμένο σε γυναίκες. Ο Παρθενώνας κατασκευάστηκε σαν ναός της θεάς Αθηνάς, αλλά μετά από 2.500 χρόνια έχει καθιερωθεί στην παγκόσμια κοινή γνώμη σαν ναός της Δημοκρατίας. Το μνημείο Χορός του Ζαλόγκου φιλοτεχνήθηκε από τον Γιώργο Ζωγκολόπουλο σαν μνημείο για τις ηρωίδες Σουλιώτισσες. Το Ίδρυμα Γιώργου Ζωγκολόπουλου προσπαθεί να το αναδείξει σε μνημείο για όλες τις γυναίκες του κόσμου, παράλληλα με την ιστορία των Σουλιώτισσών. Είναι χαρά που το έργο αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη εντάσσεται και προβάλλεται για πρώτη φορά μέσα στο σχολικό περιβάλλον του Κολεγίου Αθηνών. Η δε πρόταση, το εμβληματικό μνημείο Χορός του Ζαλόγκου, να αποτελέσει διεθνές τοπόσημο για την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών, είναι μια πρόταση που δείχνει τον κοινωνικό ρόλο που η τέχνη επιτελεί, θέλοντας να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποκτήσει ένα ορθότερο βλέμμα, ένα πιο σωστό τρόπο να βλέπει και να κατανοεί τον εαυτό του και τον κόσμο, βελτιώνοντας τις συνθήκες και το περιβάλλον που θα κληροδοτήσει στις επόμενες γενιές. Το μνημείο το δημιούργησε ο δημιουργός με την αόρατη πρώτη ύλη της ελευθερίας και του θάρρους ψυχής που αποτελεί τον εθέρα στο μαρτυρικό αυτό ιερό βράχο και δεν περιορίζεται ούτε κρύβεται ακόμα και πέραν από τα 30 χιλιόμετρα που είναι καθαρά ορατό. Όσοι βέβαια κοντόφθαλμοι και φοβικοί μπορεί να κρύψουν τη μικρότητά τους στη σκιά του μνημείου, μη βλέποντας το μεγάλο, το ελεύθερο και το παγκόσμιο. Ο χορός του Ζαλόγκου μπορεί να ενώσει σε ένα χορό ανάτασης και υπερηφάνειας όλες τις γυναίκες του πλανήτη, αλλά και να βάλει στο χορό του σεβασμού και της ισοτιμίας κάθε άντρα και κυρίως τα νέα μας παιδιά, μέσα από την παιδεία και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας αγάπης και σεβασμού προς κάθε συνάνθρωπο. Είναι εξαιρετικά μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ακριβώς 220 χρόνια μετά τα γεγονότα του Ζαλόγκου, που εκεί γράφτηκε μία από τις πλέον τραγικές και συνάμα ένδοξες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Εκείνη του απελπισμένου αγώνα των Σουλιωτών και της πτώσης των Σουλιωτισσών από το Ζάλογκο ως απόγονος της φάρας των Κουτσονικαίων, η οποία μαζί με τις φάρες των Γουσαίων, Φωτομαραίων, Μαλαμαίων και Καραμπινέων έχασε το μεγαλύτερο μέρος της στο Ζάλογκο. Ο ΕΟΤ τα τελευταία χρόνια προσπαθεί συστηματικά να φωτίσει παρθένα κομμάτια της ελληνικής γης που ζούσαν για χρόνια στη σκιά των κοσμοπολίτικων προορισμών μας. Να αναδείξει απάτητες διαδρομές, παραδοσιακούς οικισμούς, με θρύλους, ιστορία, παραδόσεις, πολιτιστικά μνημεία και τεράστια καλλιτεχνική και ιστορική αξία. Η περίπτωση του Ζαλόγκου, των χωριών του Σουλίου, είναι μία από αυτές.
ζωγράφιζε στην Ακρόπολη με μολύβι και χαρτί και μάλιστα με πολύ έτσι όρεξη και κουράγιο και πείσμα. Κάνε σχέδια. Και ένα βράδυ ξεχάστηκα. Έκλεισε την Ακρόπολη. Πού να βγω. Έμεινα στη μάρμα τη Ακρόπολη. Κάτω από τις δωρικές κολόνες. Φυσικά το μάρμαρο έκυγε από τον ήλιο. Ξάπλωσα πολύ ωραία, κοιμήθηκα και το πρωί με ξύπνησα, γελούσα κι ήδη. Δεν ήμουν κακοποιός, κατάλαβες. Και μητέρα, σε βάζουμε αγιόρμη ρωμαλαίο, δόξα να παίρνω. Και τη Ρώμη τους, δύναμη δικιά μου μέσα μου να θεωρώ, γιατί γυναίκα είμαι και αξία στην ύπαρξή μου τα αρσενικά παιδιά μου δίνω. Και πίσω να με κρατήσουν προσπαθούν με άγριο θυμό. Γιατί πετυχαίνουν αυτό να μου μηδενίσουν με νύχια και δόντια πολεμό. Και εκεί τα θλιβερά ενστικτά τους, τα καταπιεσμένα χρόνια και χρόνια, ελεύθερα αφήνουνε. Γιατί το θύμα από το θήτη, πιο σκληρό και άγριο να γίνει μπορεί όταν λίγη. Sister!